Καλώς ήλθατε στο πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ προσεύχεστε αυτά τα οποία λέμε να είναι πάντοτε λόγια του Θεού. Welcome to our program. I thank you very much. Please pray that whatever I say are in honor of God. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού, άλλον γάρ εκτός σου βοηθών ουκ έχομαι. Κύριε των δυνάμεων ελέησον ημάς. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, βρισκόμαστε στην αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Είναι η περίοδος αυτή που μας καλεί ο Θεός να μετανοήσουμε. Είναι η περίοδος αυτή που μας καλεί ο Θεός να συγχωρήσουμε όλους τους άλλους ανθρώπους. Είναι η περίοδος αυτή που μας καλεί ο Θεός να αφήσουμε τον εγωισμό μας και να γίνουμε ταπεινοί. Είναι η περίοδος αυτή που μας καλεί ο Θεός να μη θησαυρίζομαι θησαυρούς επί της γης, αλλά θησαυρούς στον ουρανό. Είναι η περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής, η περίοδος των μεγάλων πνευματικών αγώνων των ανθρώπων, η περίοδος η οποία μας ανεβάζει πλησιέστερα προς τον ουρανό, πλησιέστερα προς τον ίδιον το Θεό. Ας δούμε σήμερα πολύ απλά τι μας λέγει το σημερινό Ευαγγέλιο και ποιες είναι οι προϋποθέσεις που χρειάζονται ώστε η νηστεία μας αυτή να είναι αρεστή στο Θεό. Ο πρώτος όρος τον οποίον θέτει το σημερινό Ευαγγέλιο για να είναι η νηστεία μας αρεστή στο Θεό είναι ότι πρέπει να συγχωρούμε τους άλλους ανθρώπους. Και μάλιστα μας λέγει ότι με όποιον τρόπο συγχωρούμε εμείς τους άλλους ανθρώπους, με τον ίδιο τρόπο θα συγχωρεί ημάς ο Θεός. Αυτό να το πούμε πιο απλά. Υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος είναι αναμάρτητος? Ασφαλώς όχι. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι μόνον ο Χριστός που ήταν Θεός και άνθρωπος, ως άνθρωπος ήταν αναμάρτητος. Κανείς άλλος δεν είναι αναμάρτητος. Και σας το έχω πει πολλές φορές. Στον Παράδεισο δεν υπάρχει κανείς αναμάρτητος εκτός από τον Χριστό, παρά μόνο αμαρτωλοί οι οποίοι μετενόησαν. Εφόσον είμαστε εμείς αμαρτωλοί, δεν πρέπει να συγχωρούμε τους άλλους αμαρτωλούς? Αυτό είναι εκείνο το οποίο μας καλεί ο Θεός να κάνουμε και αυτός είναι ο πρώτος όρος για να είναι η νηστεία μας αρεστή στο Θεό. Ο δεύτερος όρος είναι να μην κρίνουμε και να μην κατακρίνουμε τους άλλους ανθρώπους, μάλιστα και στο ζήτημα της νηστείας. Και ακόμη περισσότερο μας λέει το σημερινό Ευαγγέλιο ότι όταν εμείς νηστεύουμε, δεν πρέπει να το διατυμπανίζουμε, διότι τότε είναι υπερηφάνεια και εγωισμός. Και ό,τι καλό κάναμε, το γκρεμίσαμε, το σκοτώσαμε με τον εγωισμό μας και την υπερηφάνειά μας. Και εδώ, αγαπημένοι μου χριστιανοί, να πούμε δύο λόγια για την νηστεία. Η νηστεία
στις αρχές της χριστιανικής θρησκείας δεν είναι αυτή που είναι σήμερα. Σιγά σιγά προσετέθησαν οι μέρες πολλές στις νηστείες και μερικές φορές οι νηστείες θεωρούνται από πολλούς ανθρώπους ότι είναι δυσβάστακτα φορτία για τον καθένα. Και πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι η νηστεία είναι πολύ ωφέλιμη στον άνθρωπο, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που ο άνθρωπος δεν μπορεί να νηστεύει. Αν έχει λόγους ασθενείας, υγείας, ο άνθρωπος πρέπει να είναι προσεκτικός. Όσοι όμως έχουμε την υγεία μας, είναι πολύ καλό να νηστεύουμε και πρέπει να νηστεύουμε. Κάποια άλλη φορά ίσως θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω περισσότερα για την νηστεία. Όμως, κανείς δεν πρέπει να ανήκει στην τάξη των ζηλωτών, των ουκατεπίγνωσιν χριστιανών, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να καυχιόνται ότι εκείνοι νηστεύουν και να κατακρίνουν όλους τους άλλους που δεν νηστεύουν. Αυτό το σημερινό Ευαγγέλιο δεν το δέχεται και ζητεί να είμαστε περισσότερον απλοί. Και το τελευταίο το οποίο μας λέει το σημερινό Ευαγγέλιο ως όρο απαραίτητο για να είναι η νηστεία μας και η προσευχή μας αρεστή από το Θεό, είναι να μην θησαυρίζομαι θησαυρούς πάνω στη γη, αλλά να θησαυρίζομαι θησαυρούς στους ουρανούς. Και καταλήγει να μας λέει το σημερινό Ευαγγέλιο ότι η ελεημοσύνη την οποία κάνουμε προς τους άλλους ανθρώπους, αυτό είναι που αξίζει πολύ περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Με την ελεημοσύνη θησαυρίζουμε θησαυρούς στον ουρανό που ούτε σαπίζουνε, ούτε τα σκουλίκια τους τρώνε. Αλλά οι θησαυροί που θησαυρίζουμε στη γη πολλές φορές σαπίζουν και πολλές φορές τα σκουλίκια τους τρώνε. Ας τα κρατήσουμε αυτά στο νου μας, σε αυτή την όμορφη και μεγάλη περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής και προπαντός ας επικεντρώσουμε την προσοχή μας στη μετάνοια και στη συγχώρεση των ανθρώπων, στην ταπείνωση και όχι στον εγωισμό και στην ελεημοσύνη, αγαπημένοι μου χριστιανοί. Όταν τα κάνουμε αυτά, τότε η νηστεία μας θα είναι αρεστή στο Θεό. Και πάνω απ' όλα, αγαπημένοι μου χριστιανοί, στην περίοδο αυτή του Τριωδίου της Μεγάλης Σαρακοστής έχουμε τους ωραιότερους ύμνους στην Εκκλησία μας και τις ωραιότερες προσευχές. Ας προσπαθήσουμε να προσευχόμαστε ταπεινά, συχνά και αδιαλείπτως, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας που μας εδίδαξε σήμερα με το σημερινό Ευαγγέλιο τόσο όμορφα πράγματα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε παρακαλούμε βοήθησέ μας στο δρόμο αυτό της νηστείας, της Μεγάλης της Σαρακοστής, να είμαστε δίπλα σου, κοντά σου, να έχουμε τη συντροφιά σου και να μας βοηθείς να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο τρόπο για να γιορτάσουμε την Ανάστασή Του, αφού προηγουμένως προσκυνήσουμε τα Άγια Πάθη Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, μόνο αληθινέ Θεέ. Entering the period of the Great Lent. This is the period that we must prepare ourselves to spiritually participate in the Passion of Jesus Christ, our Lord and Redeemer of the world. This is the period that we should prepare ourselves to joyfully
participate in the resurrection of Christ, the only true God. And of course, this is a period for a spiritually uplifting for all of us. If we follow the tradition of the Church with the fasting, with the prayers of the pre-sanctified divine liturgies, of the laudations to the Holy Mother and the divine liturgies and the apodipno, then really we are on our way for a spiritually uplifting period and of course a great preparation to participate in the Passion and the Resurrection of Christ. But in order to do that, today's Gospel helps us a lot. Christ in today's Gospels puts some conditions for our fasting to be pleasing to God and for our walking towards the Passion and the Resurrection of Christ to be pleasing to God. We will name three of them today. The first one is that we should not judge so that we will not be judged, and that we should forgive and forget so that we will be forgiven and forgotten. Listen, do you feel yourself that you have never committed a sin? Do you feel yourself that you have never made an error in your life? Do you feel yourself that you never did injustice to another person? Of course not. I'm sure that all of us have erred. If we feel like this, then we must understand easily that we need not to pass judgment on the other people and to be able to forgive them and forget the wrong that was done to us. And this is a condition, as Christ puts it, for us to prepare ourselves to participate in His Passion and in His Resurrection. The second thing that Christ puts as a condition is that we should not be people that always talk about themselves, egotists, people that talk only about themselves and nobody else, care about themselves and about nobody else. And he says, if we fast, we should do it for ourselves, for God, for our spiritual life, and not because we want the rest of the people to see that we fast and admire us. If we do that, then we are hypocrites and we are Pharisees and we don't have any reward for that. But if we pray and if we fast humbly and without showing it to the people, then we get all the benefits of the prayer and the fasting. This is the second condition that today's Gospel puts for us in order for our fasting and this period to be pleasing to God. And there is a third condition that today's Gospel puts as a condition. And this is that we should not try to treasure treasures on this earth, but to treasure treasures in heaven. What does this mean? This means that we must be people that love the rest of the people, as Christ told us, that we should love all the people equally and we should love our enemies, and at the same time we should help and assist them. In other words, be merciful and do everything to help the other person when he is in need. If we don't do this, then our preparation for this period to participate
at the end, in the Passion of Christ and His resurrection, is not doing well. Therefore, let's remind ourselves of the three conditions. First of all, don't judge, not to be judged. Secondly, forgive in order to be forgiven. Thirdly, don't be an egotist and a man that wants to be looked upon by the people like a Pharisee, but be a humble person and realize what wrongs we have done. And finally, let's treasure treasures in heaven by doing charity in this world and by helping the people that are in need. What need? We must specify this one. Not only material need, but spiritual need as well. When you see someone that is not doing the wrong thing, if you have a nice way to go about it and see that he is corrected, this is mercifulness. And this is what God wants from all of us. Beloved in the Lord, I have told you what our God, Jesus Christ, says. Those are not my words. Those are His words, and the conditions are His. Let us adhere to those conditions, and let's prepare ourselves to participate in the Passion and the Resurrection of Christ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Christ our Lord, we thank you for you taught us so many beautiful things today. And we ask that you bless us and help us and strengthen us to start this period of the Great Lent and be spiritually uplifted and be prepared to participate in your Passion and your Resurrection. Thank you, Lord Jesus Christ, Redeemer and Savior of the world. Voice of Noene, Sanctoton Kyrion, Elite ton Kyrion, Ecton Uranon, Elite. Προχθές την Παρασκευή είχαμε τη μεγάλη τιμή να μας επισκεφθεί στην Ιερά μας Αρχιεπισκοπή ο εξοχότατος Πρωθυπουργός του Οντάριο, κύριος Ντάγκ Φόρντ, με τον οποίο μιλήσαμε πολλά θέματα. Last Friday, we had the great honor that the Premier of Ontario, Doug Ford, visited our Archdiocese, and we discussed many things. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρωθυπουργό και του ευχόμεθα κάθε βοήθεια από το Θεό. We thank the Premier and we wish him all the best from God himself. Σήμερα το πρωί λειτουργήσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου και έτσι όλοι μαζί αρχίσαμε την νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. This morning I had the Divine Liturgy in the Church of St. Demetrius in Toronto and we started the Great Lent together. Αύριο το βράδυ θα έχουμε το μεγάλο απόδειπνο στο ελληνικό σπίτι. Θα επισκεφθώ όλους τους ανθρώπους εκεί και θα προσευχηθούμε όλοι μαζί. Tomorrow night, Καθαρά Δευτέρα, we will have the great compline
in the Hellenic home, and I will visit all the people there, and we will pray together. Την Παρασκευή το βράδυ θα έχουμε τους πρώτους χαιρετισμούς στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Μάρκα. This coming Friday, we're going to have the first stance of the Laudations in the Church of Saint Panteleimon, Marka. Και την ερχόμενη Κυριακή θα λειτουργήσω στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου του Μόντρεαλ το πρωί και το βράδυ θα έχουμε τον Πανορθόδοξο Εσπερινό με όλους τους Ορθοδόξους κληρικούς και λαϊκούς στον Ιερό Ναό των Αγίων Αρχαγγέλων, Μοντρεάλ. This coming Sunday I will do the Divine Liturgy in this Church of St. George's in Montreal, and in the evening of the same day we will have the Pan-Orthodox Vespers service in the Church of Saint Archangels in Montreal. Σας είπα ότι έχουμε τρεις νέους οι οποίοι έχουν εκλεγεί επίσκοποι και σήμερα μόνο θέλω να σας πω ότι οι χειροτονίες τους θα γίνουν. Το πατρός Νεκταρίου, εψηφισμένο επισκόπου Κεράμων στον Ιερό Ναό του Αγίου του Τιμίου Σταυρού στο Λαβάλ στις 14 Μαρτίου. Του πατρός Αλεξάνδρου, εψηφισμένο επισκόπου Πατάρων στις 4 Απριλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τορόντο και του πατρός Δημητρίου εψηφισμένο επισκόπου Ζήνου Πόλεως στις 23 Απριλίου ημέρα του Αγίου Γεωργίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μοντρεάλ. Καλώ όλους σας να προσέλθετε στις χειροτονίες αυτές. I've told you before that we have three new bishops elect, and today I would like to tell you that the first ordination of Father Nectarios will be in the Church of Holy Cross in Laval the 14th of March, and the ordination of Father Alexander will be in the Church of St. Nicholas Toronto the 4th of March, and the ordination of Father Dimitrios will be in the Church of St. George in Montreal on the 23rd of April, the feast day of St. George. Axi. Την Τόροντο εσάν ύμνης τιμήσομεν και Ιησούν Χριστόν πάντες δοξάζομεν ότι Θεός αληθινός και μόνος σωτήρ του σκέπε φρουρηχθεί λατέ, καναδάν υπανάχραντος και οδηγεί απάντας εις λιμένα σωτηρίων. Ημείς δε συμπαρθένε που παρακολουθήσατε το πρόγραμμά μας. Παρακαλώ κρατήστε αυτά τα λόγια του Θεού και προσπαθήστε πάντοτε να κάνετε το θέλημά Του και την ερχόμενη Κυριακή πάλι μαζί. Thank you for watching our program. Please try to keep the words of God
with you and try to do always his will. And next Sunday, again together.